σας πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ όντως είναι ένας οργανισμός ο οποίος μετεξελίχθηται συνεχώς με βάση τις ανάγκες που έχει η πολιτεία στις περιόδους, είτε πρόκειται, αν θυμόμαστε όλοι καλά, την περίοδο των αποκρατικοποιήσεων, που ήταν η αιχμή του δόρατος αποκρατικοποίησης για να βγει η χώρα από την στασιμότητα, από τα ελλείμματα. Νομίζω αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται την προσεχή περίοδο, καθότι έτσι κι αλλιώς τα asset τα οποία διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι μεγάλα asset όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός και κάποιοι ακόμη λιμένες. Όμως το 2021 το υπερταμείο, που είναι και ο μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, μαζί με την πολιτεία θεσπίσανε ένα νέο φορέα επί της ουσίας, μια νέα μονάδα μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, τη μονάδα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, όπου ερχόμαστε και παίζουμε το ρόλο του επιταχυτή στην ορίμαση δημόσιων έργων, τα οποία κυρίως σε αυτή τη φάση χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ρόλος ιδιαίτερα χρήσιμος, αυτό πήγα να πω, για το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς, μιλάμε για έναν εθνικό σκοπό. Σε αυτόν τον εθνικό σκοπό καλείται το ΤΑΙΠΕΔ με ένα σύνολο έργων που αγγίζουν τα 5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Να οριμάσει το συντομότερο δυνατόν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να έχουμε δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς. Και αυτοί οι διαγωνισμοί να καταλήξουν σε συμβάσεις και σε συμβάσεις έργα. Η παράμετρος χρόνος, ειδικά σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι είναι το μόνο ταμείο κοινοτικών πόρων που εκπνέει το 26. Το ΕΣΠΑ, όπως ξέρουμε, πάει από παράταση σε παράταση και ούτω καθεξής. Σωστά. Η παράμετρος της πιθανής πολιτικής αστάθειας επηρεάζει αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να το σκεφτώ ότι θα έχουμε μια παρατηταμένη πολιτική αστάθεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να έχουμε μια διακυβέρνηση στο τόπο. Εμείς ως θεσμός και ως τα ΙΠΕΔ έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα χάσουμε χρόνο σε όλη την προεκλογική περίοδο. Έχουν γίνει εντάξει όλων των έργων τα οποία διαχειριζόμαστε. Άρα δεν θα σταματήσουμε τις διαδικασίες. Ίσα-ίσα έχουμε ανεβάσει ταχύτητες, γιατί θεωρούμε ότι το 2025 είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουμε μεγάλη αγωνία να προλάβουμε όλα τα ορόσημα, γιατί σας θυμίζω ότι οι πληρωμές της χώρας γίνονται μέσα από τα ορόσημα επίτευξης. Άρα το Δεκέμβριο θα είναι μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική οικονομία, ανεξαρτήτως της πολιτικής διακυβέρνησης. Εμείς θέλουμε λοιπόν να πετύχει η χώρα τους στόχους. Η χώρα είναι πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να μην δηλιάσουμε στο χρόνο τον οποίο έχουμε μπροστά μας το προεκλογικό. Αντιθέτως, όπως σας είπα, να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το roster των projects τα οποία αυτή τη στιγμή είστε εμπλεκόμενοι. Σωστά. Νομίζω ότι η αιχμή του δόρατος αυτή την περίοδο είναι η αναβάθμιση των κέντρων υγείας, και 150 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ μετά την ίδρυσή του. Άρα αντιλαμβάνεστε την σημασία που έχει για την κοινωνία να αναβαθμιστούν οι υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας. Θέλω να σας πω επίσης ότι υλοποιούμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε ποτέ στον εθνικό πλούτο, και αναφέρομαι για το δασικό πλούτο που έχουμε ως χώρα. Θυμίζω ότι είμαστε μια αμιγώς ορεινή, με αρκετά οροπέδια χώρα και με μεγάλους εθνικούς δρυμούς. Ήδη από πέρσι έχουμε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια αναδασώσεων και καθαρισμός δασών και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου. Τώρα, αυτή την περίοδο, υλοποιούμε ένα μεγάλο επίσης πακέτο καθαρισμών εθνικών δρυμών και ξεκινάμε πολύ σύντομα την μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στις αναδασώσεις στη χώρα, ένα έργο που θα αγγίξει τα 160 εκατομμύρια, επίσης 100% χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο από μόνα τους, το ένα που συμβολίζει τη σχέση που έχει ο πολίτης με την πολιτεία, και το άλλο όμως την ανάγκη που έχουμε αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική στιγμή, να προστατεύσουμε τους εθνικούς δρυμούς, από τους οποίους αναπτύσσεται και η τοπική κοινωνία και με θέσεις εργασίας, αλλά πάνω απ' όλα το φυσικό περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει κόριο οφθαλμού για όλους μας. Δύο έργα τα οποία αναμφισβήτητα αποτελούν. Είναι δεκάδες ακόμα. Έχουμε και αναπτυξιακά έργα. Θυμίζω ότι οριμάζουμε την αναβάθμιση των βιομηχανικών πάρκων, που για χρόνια ολόκληρα δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις ανάπτυξης. Οριμάζουμε την προετοιμασία για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων, πολύ σημαντική. Μάλιστα. Παρέμβαση. Και φυσικά είμαστε και σύμβουλοι και επιταχυντές, δηλαδή, στη διαδικασία της ορίμασης. Επίσης, ένα μεγάλο
σε ένα μεγάλο εθνικό στόχο που είναι η αναβάθμιση των υποδομών στην πυροπροστασία. Το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή οριμάζει το πρόγραμμα υγιής. Είναι η πρώτη φορά επίσης που η χώρα μαζικά έρχεται να εξοπλιστεί με μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα, ούτως ώστε να προλαμβάνει ή να αντιμετωπίζει και τις ακραίες καιρικές συνθήκες και κυρίως τις πυρκαγιές. Και νομίζω ότι από μόνο το όλο αυτό δείχνει τη σοβαρότητα που έχει αυτή την περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ για την υποστήριξη της πολιτείας σε αυτούς τους εθνικούς σκοπούς. Αφορά και την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο αυτό το πρόγραμμα. Η τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, σας λέω ότι καθαρίζουμε, ήδη έχουμε διαγωνισμούς, βγάζουμε, μάλλον δημοσιεύουμε, μάλλον να το πω αλλιώς, διενεργούμε διαγωνισμούς που ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια σχεδόν την εβδομάδα. Δηλαδή, 4 διαγωνισμοί το 5 εκατομμυρίων κάπου εκεί. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ανάθεσης, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα των αδασώσεων. Πέραν των Δρυμών, αφορά και στην Αττική. Η Αττική πέρσι έγινε μια μεγάλη παρέμβαση και στην Πεντέλη, και φέτος επίσης στην Πάρνη θα έχουμε μεγάλες παρεμβάσεις και σε καθαρισμούς και σε αναδασώσεις. Νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνει η πολιτεία σε αυτή τη φάση, αλλά και όχι μόνο η πολιτεία, και οι οικονομικοί σφορείς που εμπλέκονται, γιατί όλο αυτό καταλαβαίνετε καταλήγει στην αγορά. Συν τη κοινωνία που ξαφνικά βλέπει να γίνονται παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, δείχνει πόσο ανάγκη υπήρχε να σχεδιαστεί ένα τέτοιο τύπου έργο, αλλά και ο μηχανισμός ο οποίος δεν θα μπλέξει στη γραφειοκρατία. Αυτό το οποίο, απόλυτα, να το πω σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου τη λέξη, αγοράζει η πολιτεία από το ΤΑΙΠΕΔ, είναι η μειωμένη γραφειοκρατία, είναι η διαφάνεια, είναι η αποδοτικότητα των στελεχών μας. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος προσελκύει αρκετά νέους επιστήμονες από το εξωτερικό. Έχουμε επιστήμονες από την εσωτερική αγορά που μας εμπιστεύονται, τους δίνουμε χώρο και νομίζω ότι όλο αυτό το βρίσκουμε στην ποιότητα των έργων τα οποία παρέχουμε. Κρατώντας αυτή την επισήμανση, κύριε Σταμπουλίδη, σας ευχαριστώ. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.